Δεν τους είπα στο κλειδί, περιμένει να το δούμε. Δεν σε μετά θα φύγουν. Μην σταματάμε, αλλά δεν πήγαινε. Μπήκαμε κι άτο σταθμό του Παλιού. Μπροστά στο πόρτα του γραφείου κινήσω, απλώς να έχει και φώτο λίγο το σταθμό, καταλαβαίνεις. Θα μετά 6-10, που είναι κάτω. Παρατέταρτο, για αυτούς είπα, ναι.
Τώρα ένα πασάγιο από το Μελίς και φύγαμε. Πού τον είναι το άλλο στο Μελίς δεν είναι. Καλά σήκωνα τώρα, δεν γίνει όλα καταλήξη. Όχι, δεν μπορώ, άμα είναι θα βγει το σημάδι μου. Όχι, άμα το κάνω δεν θα πάει μπροστά, γι' αυτό δεν την έχαλαω. Θα καθαρίσει. Ναι, αλλά θα μείνει εκεί πέρα. Για να δουλεύεις, φύγαμε. Ρίχτα τώρα, ρίχτα. Αλλά έχει τώρα μέρες ο Χρήστος που δουλεύει. Θα βάλουμε καθιστές στην ταχεία για 19 ευρώ. Δεν πήρε τα ούτε. Ο Ιησούς τώρα δεν έχει. Τώρα δεν έχουμε άλλο πασάγιο. Πάντως τόσα χρόνια αυτό το κομμάτι το ξέρετε με κλειστά μάτια πια, έτσι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και κάθε καμπύλη που έχει. Όχι, τα μπύλες όλα τα ξέρουμε όλα. Απ' έξω το χέρι πάει μόνο του εδώ. Μέχρι και δρομάκι εδώ πριν το κλειδί, περνάνε οι γρίες εδώ. Ξέρουμε τι άτομα περνάνε όλα, τα ξέρουμε. Εγώ έχω 32 χρόνια, άλλο ένα θέλω, τελειώσει. Ξέρουμε όλα. Να, εδώ το βλέπετε το δρομάκι, πάνε κάτω όλες. Για γιούλες. 4 χρόνια, δηλαδή έχει οδηγήσει και δεν έχει οδηγήσει. 17 μηχανοδηγός και τα υπόλοιπα στο μηχανοστάσιο, πάντα. Από μαθητής και στον κόσμο. Τσιρίκος. Πρέπει να τα έχεις οδηγήσει όλα. Μόνο δεν πρόλαβα τα μάτια, τα παλιά τα μάτια.
μόλις γιατί τα είχαμε στο μεγάλο στάσιο στις συντήρες. Μόνο τα μάτια πρόεδρα. Με τις συντήρες, τσιμιπή, όλα. Μόνο εδώ. Μόνο καλοκόνο. Στο τσιμιπή ρε παιδιά, τι έχει το καθυμμένο. Ναι, θες κάποιο περακύκλωμα εδώ. Περακύκλωμα, σε καλό διαφυλλεγονία. Αυτό πάνω να δώσει λιγοπορία. Ο ταχογράφος τώρα το καλοκαίρι πρέπει να κάνει φυσικά πρέπει. Όχι, κοίτα. Καλοκαίρις. Μπορεί να ταχογράψω να λέξεις τα πέντε. Άσε, εδώ είναι η χειρότερη στροφή, εδώ είναι η επικίνδυνη. Εδώ δεν τα πάμε για να τα έρθουμε.
εσύ. Έρχεται. Έρχεται. Ήρθα από την πατρίδα. Ξα την αντίστοιχη αφήνεια. Δεν τι αγκάλιαζε. Δεν είναι εδώ, είναι τέτοια. Πώ ήταν περικοκέ. Περικοκέ είναι αυτέ. Οι άσπρε με τα άσπρα λειτουργιά. Ναι, ναι. Περικοκέ, περικοκέ. Στον κυρισμό, παιδιά, θα σταματήσουμε στο καμάρι να πάρουμε μια κυρία. Θα είστε με άλλους. Είστε με άλλους. Τι? Θα είστε με την Πολιτσότη. Εντάξει, παιδιά, με την Πολιτσότη. Ποιος θα γυρίσω, υπάρχει περίπτωση να μ' αλλάξουν την πατρά, δεν το ξέρω ακόμα. Εγώ αλλάζω. Όποιος και να το πάρετε. Ναι, εντάξει. Σταματήσουμε στο καμάρι για να βρείτε ξυλοκατρό. Ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτό δεν γίνεται. Εμείς τώρα απλώς αργήσαμε λίγο να μην περιμένει τα χέρια. Για μας κάνει παρατήρηση. Όχι, είχαν το προστιακό αυτοί. Τι. Έχουν ανταπόξει το προστιακό. Πού έχουμε ανταπόξει. Ακράτα εκεί. Ακράτα. Και τα έχουν κλείσει όλα τα γάμα του Λάγκου. Είναι όλα κλειστά για αυτό. Και είναι ο σταθμός ανοιχτός εκεί και έχουμε διασταύρωση. Το ξέρω. Την προλαβαίνουμε κανονικά. Όχι, αυτό έχουμε καθυστέρηση. Πρέπει να είμαστε εκεί τουλάχιστον και 40 και θα δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Πάμε 90 όσο το έχει. Χάσαμε λίγο με τα πασάκια, είχαμε 2-3 λεπτά στο κιάτο. Τόσο σφιχτό το εκτεδρομολόγιο. Πάρα πολύ. Το βάλανε. Έλα μωρέ, έπρεπε να μας διώξουν, να μας αφήσουν στο κιάτο ρε παιδιά. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί το βάλε και 40. Γιατί είναι μαλάκες. Να το κάνει και 25. Το πάμε πάνω στην κυκλοφορία, το πάμε. Και τους λέμε να διώχτε μας, να πάμε στο πασάκι. Να πάμε στο κλειδί, να είμαστε στο κλειδί. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Να μας δώσει από εκεί. Όχι. Κοιτάξτε, εξπρές. Έχει κάνει τη διαδρομή διακοφτό έγκαι, εξπρές. 9 λεπτά είναι πύραυλο. Είναι πύραυλο δηλαδή. Όλα εξπρές θα γίνονται, βλέπετε. Εδώ κοιτάξτε. Έγκαι ο Σελιανίδικα, το δίνει 3 λεπτά ενώ είναι 6. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Από την Τερσίτη. Ναι, από την Τερσίτη. Δώσε ένα τέτοιο δρομολόγιο που δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 3 λεπτά διαδρομή. Αλλά θέλω να σου πω σε Λιανίτικα, μετά δεν έχω τρένο για Πάτρα, μπορώ να σας καθυστερήσω λιγάκι. Εδώ που κάτσε το παρόν, εδώ στο Βιβλίο. Ένα σπαγμό είναι εδώ πέρα. Και από εδώ ξεκινήσαμε να το πρέπει. Μόλι φύγει αυτή η διασταύρωση του Βιβλίου, μετά μέχρι Πάτρα μπορώ να σε κρατήσω. Αντί μία ώρα μπορώ να σε πάω και μία και τέταρτο. Εντάξει, ναι. Για να πιάσει φωτογραφία. Εντάξει, καταλάβατε. Στον κυρισμό πρέπει να έχουμε άλλο τράτο. Έχει άλλο, δεν θα δω τι τράτο έχετε μετά. Αλλά τώρα είναι αυτή η διασταύρωση εδώ που δεν βγαίνει. Δεν σου είπα, έχει να δει καιρό τρένο. Αυτό το τρένο θα έπαιρνε να το είναι πολύ. Παιδιά, αυτή η γυναίκα που βλέπετε που είδατε τώρα έχει μείνει χείρα στα 30. Έχει δύο παιδιά. Πολύ καλά παιδιά, έτσι. Έχει μείνει χείρα στα 30. Ναι, πολύ ναι. Τώρα είναι 50 χρονών. 33 χείρεψη. Τέθηκε ο φίλος μου από καρκίνο. Όχι, το μηχανό που είχαμε εδώ, πώς το λέγαμε κατά μήκο. Το μηχανό που είχατε, το Λιάκουρα. Το Λιάκουρα, το ναι. Το Λιάκουρα σου πήγε σκάστος. Σκάστος, από το φαγητό. Ήρθα λίγο να μας κάνει το φωτογραφία για να φαίνεται το κόσμο πάνω. Φαίνεται. Ο Λιάκουρας, ο φιλαράκος, έφυγε νέος για αυτό. Με χαμογελαστό στην πακρή εμένα. Κάλε μια χαμογελαστό. Έλα. Πώς είσαι τρίπτα. Τι να κάνω, να δέρα, πότε θα έλα. Εντάξει, τα βάλε. Ο Λιάκουρας περιμέναμε τη γυναίκα του. Ναι. Είχε καρκίνο η γυναίκα του, ήταν σαν τελευταία. Και έφυγε αυτός. Και έσκασε ο μαλάκας κάπου που πήγε και έβλεξε. Ναι. Ποιος ήταν γαμώτα παιδιά, ο αδερφός του ήταν μαλάκας με μισός. Ήταν λεβέντης αυτός, έχω δουλειώσει πολλά χρόνια με τον Λιάκουρα. Ο Γιώργος ήταν πολύ καλό παιδί. Κατεβαίνουμε μια φορά
Ένα που είχαμε το Intercity, κατέβαινα στο Ξυλόκαστρο. Ναι. Ένας μαλάκας και με κοίταγε, και κάτι γυαλιά. Εγώ είμαι ότι... Όταν είχαν την τεσί τους λέω τώρα, έτσι. Ναι, όταν πρώτη το 92. Κοίταγε να πω, ξέρω, μου κάτι άλλο, πες το πω πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, αφού ήταν πλάκο, το καταλάβω. Δηλαδή, τώρα, μαλάκα, τι με κοιτάς. Ρε Σπύρο, μη σου πει, μαλάκα, βγάλε τα καλιά σαν τραγουδίστρια, του λέω, είσαι ρε. Μετά πάμε Λικοβοριά, μετά Δερβαίνη, Αιγύρα, Κράτα. Είχε βάλει ένα ιδιοκτήτη επάνω γιατί αυτό είχε αρρωστήσει και ο Μάγκας δεν είχε και δίπλωμα. Και ο δυνατός. Τώρα βγήκε, είχε ένα αιμάτωμα στο νεφρό, πάει καλά. Προχωρεί, η θέρμανση δεν έχει. Έχω κάτι ποτέ έτσι. Εντάξει, έχει λίγο τα πλευρά τα οποία θα επανέλθουν σιγά σιγά. Το κυριότερο ήταν το αιμάτωμα. Λέει υποχωρεί γιατί φοβήθηκαν για να μην του κάνουν τίποτα.
να του κάνει εγχείρηση. Ο οδηγός του... Ο μηχανοδηγός έπαθε ένα σόκα κάτσε μια εβδομάδα στο νοσοκομείο. Δεν πειράχτηκε. Ναι, αλλά αυτός που κινήθησε ο καθένας έπρεπε να ήταν νεκρός. Τον έκανα μέσα στα καδρόνια της σκεπής. Το καδρόνι είναι εδώ, το δείτε, στην πάτρα. Στο μηχανοστάσιο. Το έχουν σκεπάσει με κουκούλα. Δηλαδή αν καθόταν ο μηχανικός ήρθε μπροστά στο προϊστάμενο, το πώς θα ήταν πιο προϊστάμενο. Αν το προϊστάμενο, δεν ξέρω αν ο Θεός του πέρασε ένα καθόλου, το κάνανε εδώ δίπλα. Δηλαδή, θα ήταν το παιδάκι και είναι πρόκειο. Ο μηχανός πρόλαβε και βγήκε μπροστά. Ήταν προς την πλευρά τη δική του. Τώρα το παιδί. Ναι, το παιδί ήταν χωρίς δίπλωμα, 22 χρόνια περίπου, τον είχε βάλει άλλο. Αυτό το πασάγιο, το τρένο το βλέπω. Φαίνεται. Το μαζί είναι πολύ καλή φορά και φαίνεται φορτωμένο με κόμμα. Και φαίνεται τάχασε το παιδί. Μέσα. Και δεν χτύπησε μπροστά, χτύπησε στο πίσω, στη γεννήτρια. Στο... Δηλαδή στην πρώτη, από την πρώτη μάχη. Έπεσε στο πατώ που έλεγα. Πήγε σιγά σιγά το πήρε. Ναι. Είναι το προσδιαρρήτη καμιά φορά. Όχι, αλλά είναι ταχεία και θα μας πούνε τώρα με καθυστέρηση.